Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε για την προσπάθεια που κάνετε να μεταδοθεί αυτή η εκδήλωση. Είναι μια πολιτιστική εκδήλωση με την ευκαιρία της συμπληρώσεως των 90 χρόνων της εγκαταστάσεως των προσφύγων εδώ στην Αιγαίο. Θελήσαμε και εμείς ως Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, συνεργαζόμενοι με το Λύκειο Ελληνίδων Άργους, να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση, της οποίας το πρόγραμμα έχει ως εξής. Θα γίνει μια ομιλία από την πρόεδρο του Λυκείου Ελληνίδων Άργους, την κυρία Έφη Δημοπούλου, η οποία είναι και θεολόγος, σχετικά με τις εικόνες της Παναγίας στη Μικρά Ασία. Και στη συνέχεια θα τραγουδήσουν τραγούδια το τμήμα του Λυκείου Ελληνίδων υπό τη διεύθυνση του κυρίου Ιωάννου Χαβγιαραλή, αριστερού ιεροψάλτου του Ιερού Ναού Αγίου Πέτρου Άργους. Τέτοιες εκδηλώσεις είναι απαραίτητο να γίνεται, διότι ενώνουν τους ανθρώπους, μας θυμίζουν τις ρίζες μας και μας βοηθούν, έτσι ώστε να εξυψώνεται ο πολιτισμός, ο πραγματικός, ο οποίος ο πολιτισμός είναι συνδυασμένος με την πίστη μας προς το Θεό, με τις θρησκευτικές μας πεποιθήσεις, τις ελληνοορθόδοξες πεποιθήσεις που σταθήκαμε όλα τα χρόνια ως Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Ευχόμαστε να έχει επιτυχία η εκδήλωση και να ωφεληθούν οι άνθρωποι οι οποίοι θα παρακολουθήσουν αυτή την εκδήλωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά. Η σημερινή εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με το Λύκειο των Ελληνίδων του Άργους και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Θεομάνος Οδηγητρίας Νέας Κίου. Είναι στα πλαίσια της ενοριακής κίνησης εδώ της Κίου. Ο πατήρ Δημοσθένης, πάντοτε δραστήριος, διοργανώνει επιτυχημένες εκδηλώσεις που αφορούν τόσο την παράδοση όσο και την εκκλησιαστική μας παράδοση. Σήμερα το Λύκειο των Ελληνίδων με την παραδοσιακή χοροδία και ορχήστρα σε διδασκαλία του Ιωάννη Χαβγιαρλή θα παρουσιάσει τραγούδια από τις αλυσμόνητες πατρίδες, από τη Μικρά Ασία, τραγούδια που όλοι αγαπάμε και έχουμε στην καρδιά μας. Σαν πρόεδρος του Λυκείου των Ελληνίδων Άργους θα κάνω μια σύντομη ομιλία με αναφορά στις Παναγιές της Μικράς Ασίας. Θα μιλήσουμε για τη Μικρά Ασία, για την Κωνσταντινούπολη, για την περιοχή του Πόντου, για όλες αυτές τις περιοχές που τις έχουμε στην καρδιά μας και πάντοτε είναι ο πόθος ευσεβής όλων των Ελλήνων. Το όνομα σου είναι? Ευτυχία Δημοπούλου Κόρου. Η Παναγία είναι η ελπίδα για κάθε απελπισμένο. Η μεγαλύτερη μορφή της παγκόσμιας λογοτεχνίας, ο Φιοντόρ Ντοστογεύσκη, κατόρθωσε να ξεφύγει από τις θλίψεις και τα αδιέξοδα της ζωής και να ξαναβρει το δρόμο της χαράς και της δημιουργίας χάρη στη μητέρα του Θεού. Η Θεοτόκος μοιράζει την αγάπη της σε όλους, απαλύνει τον πόνο των κατατρεγμένων, γίνεται το στήριγμα για τα θύματα της ζωής και της ιστορίας. Είναι η ιστορική μητέρα όλων μας, που δεν μας αφήνει στο διάβα της ζωής μας. Και εμείς δεν πρέπει να ξεκολλάμε τα μάτια μας από το γαλήνιο πρόσωπό της και να ακουμπάμε το χέρι μας στο ομοφόριό της, όπως το μικρό παιδί στο φόρεμα της μητέρας του. Η Παναγία να σκέπει, να μεριμνά και να κατατρέχει με το έλεος της το έθνος μας. Oh,
εμάς από ούτε μία, τους δίνουν οι παπάδες. Για ένα πρόσφορο. Κωνσταντίνα, έλα και όλα τα παπάδες. Δύο ζωντανούς συλλόγους, τον Πολιτιστικό Σύλλογο και τον Μορφωτικό Σύλλογο, όπου τους θερινούς μήνας, τον Ιούλιο και τον Άγιο, και έχουν αλλά απόψε θέλουμε να δώσουμε ένα ιδιαίτερο χρώμα κυρίως στην ομιλία αλλά και στα τραγούδια. Σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας και εύχομαι καλή επιτυχία να έχει η εκδήλωση. Σαντινά εγκατέχρισαν τον κόσμο. Η Παναγιά Εφανερωμένη, γνωστή ως Παναγία του Κιζίκου, αργυρόχρηση μια από τις παλαιότερες εικόνες. Κάθε στενό και εικόνα στη χάρη της. Κάθε τόπος ποτισμένος με το αίμα και τον πόνο χιλιάδων ανθρώπων, μαρτύρων και ηρώων. Αποχαιρετώντας την Κωνσταντινούπολη, την άγνωστη και διωγμένη. Η Παναγία Γοργοϊπίκο Σμύρνη, η Παναγία τη Πέτρα, η Παναγία Ιγματάρισα από τις 40 εκκλησίες, η Παναγία Βουρλιώτισσα, η Παναγία η Επίσκεψη από την Τρίγλια τη Βυθινία, η Παναγία η Σιλιβριανή από τη Σιλιβρία τη Ανατολική Θράκη, η Παναγία η Ελεούσα από την Οικομίδια τη Βυθινία, η Παναγία η Μικρασιάτισσα, η Παναγία του Εικονίου, η Παναγία Σουμελά.